Νέα συνάντηση με την ηγεσία του κινήματος Οικολόγο είχε στις 4 το απόγευμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγη ώρα πριν η Παγκύπρια συνδιάσκεψη του κινήματος λάβει τις τελικές αποφάσεις εν ώψη της δεύτερης Κυριακής των εκλογών. Την στήριξη και δημόσια στην υποψηφιότητα του τέος Υπουργού Εξωτερικών ανακοίνωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Γεωργίας Κωνστασκαδής. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, πάντοτε με τεκμηριωμένη άποψη, ήταν η φωνή της λογικής, η φωνή της συνένεσης και η ήρεμη δύναμη μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη. Την συμπόρευσή του με την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη γνωστοποίησε ο τέος Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος κάλεσε τους συναγερμικούς να μην αφήσουν τη δικαιολογημένη απογοήτευση και πικρία να επηρεάσουν την ευθυκρισία τους. Γνώμονας των αποφάσεών μας, δεν μπορεί να είναι ο ρεβανσισμός, αλλά η ορθολογική αντιμετώπιση των δεδομένων. Για όλους αυτούς τους λόγους επιλέγω να στηρίξω τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια τις πολιτικές εκείνες που παρά τα σφάλματα και τις αδυναμίες ασπάζομαι και θέλω να διαφυλάξω για το καλό της χώρας. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σήμερα διαζώσεις και τηλεφωνικές επαφές με διάφορες προσωπικότητες.